ένα πράγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Υπήρχε η νεολαία του Μεταξά. Υπήρχε η δικτατορία του Μεταξά, που ήταν από το 1936 μέχρι το 1940. Θυμάμαι γιατί και ο θείος μου ήταν τότε σκαπανίτης, τους έκανε, τους μαζέψει και τους έκανε χαντήσει νεολαία και τέτοια. Και θυμάμαι λοιπόν ότι τότε κυνηγάγαν τους κομμουνιστές. Υπήρχε λοιπόν ένας υπουργός ασφαλείας, δεν υπάρχει τώρα υπουργός ασφαλείας, τότε είχαν φτιάξει υπουργός ασφαλείας και ήταν ένας Μανιαδάκης. Αυτό λοιπόν ο Μανιαδάκης έπιανε και βάζε στον πάγο τους κομμουνιστές, έκανε για κατάρση, ό,τι έκανε για να πάνε την ομολογία, ότι μεταγούν κτλ. Με το χωνί το λάδι. Εγώ τώρα, σαν παιδί μέσα στο σπίτι, ακούγοντας αυτά τα πράγματα 6 χρονών κτλ., όλα αυτά εντυπώθηκαν μέσα στο μυαλό μου και τον έβλεπα ένα τέρας, ας πούμε, έναν άνθρωπο που βασανίζει τον κόσμο, γιατί τα συζητούσαν η οικογένεια μέσα εκεί. Τελειώνει ο πόλεμος και έρχονται εκλογές. Βγαίνω έξω λοιπόν εγώ και με τη μάνα μου, πήγαμε βόλτα στην Ομόνια, αυτά, είχε απελευθερωθεί η Αθήνα και γίνονται εκλογές και αρχίζουν και τυχοκολλάνε. Και βλέπω το Μανιαδάκη τυχοκολλημένο σαν βουλευτή. Εκεί μπήκε το πρώτο αγκάθι μέσα στο μυαλό μου. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν τον έχουν εκτελέσει, δεν τον έχουν πιάσει, δεν τον έχουν βρει. Βγαίνει και εκείνη βουλευτής και πολλοί μπορεί να το ψήφισαν κιόλας.